θα εκπλαγείτε και εσείς οι ίδιοι αγαπητοί φίλοι όταν θα διαπιστώσετε πώς είναι οι άνθρωποι που διαβάζουν, πώς είναι οι άνθρωποι που γράφουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πώς είναι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με τέχνη χωρίς να θέλουν να το ομολογήσουν και στον ίδιο τους τον εαυτό. Εγώ θέλω να πω ότι ασχολούμαστε κανένας με την τέχνη, δεν κάνει κάτι παραπανήσιο. Δηλαδή, μην νομίζετε εσείς ότι διαφέρει η σάτυρα από τη ζωγραφική ή από την ποιήση ή από τη λογοτεχνία. Είναι η ίδια στην ουσία. Είναι η ίδια ενασχόληση. Και θα ήθελα να πω ότι στη χώρα που γέννησε ο πολιτισμός στην Ελλάδα, που έχει αυτή την ευλογία του ήλιου, του Αιγαίου, που έχει την τύχη να έχει αυτούς τους μεγάλους λογοτέχνες, τους μεγάλους ζωγράφους, τους μεγάλους μας ποιητές, που τόσο έτσι έντεχνα τους κρύβομαι για να μην τους γνωρίσουν οι νεότεροι. Γιατί στην ουσία αυτός είναι ο πλούτος μας, αυτός ο πολιτισμός μας είναι ο πλούτος μας. Πόσο σημαντικό είναι κάτι να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Διότι είμαι βέβαιος ότι όλοι έχετε υποστεί αυτό που λέμε κλοπή. Σας έχουν κλέψει ή ένα πορτοφόλι ή ένα κινητό τηλέφωνο. Μπορεί κάποιος να κλέψει το αυτοκίνητό σας, μπορεί να κλέψει όπως μας είπε, κλέψει φορά